12 πολυκατοικίες. Μπαίνετε στο vorent.gr ή τηλεφωνήστε στο 231-0722-777. Τα άλλα είναι δική μας υπόθεση. Vorent. Φθηνά και υπεύθυνα. Ε, παιδιά, κανένα ευρώ να πάρω ένα κουλούρι, παιδιά. Ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Αδερφέ, μια τυρόπιτα να πάρω. Κύριε, ένα ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Μια τυρόπιτα, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. 5 ευρώ δεν έχεις, ε. Ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Μπέργκλερ, Μπεργκεράδικο στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 231-4-007-722. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια των 8 για το Τσουλού και με μια μέχρι στιγμής έκπληξη να προηγείται η Μπασάκ Σεχίρ της United με 1-0. Άνοιξε το σκόρ η Μπασάκ Σεχίρ. Και με σκόρερ για να, για να χαρείτε λίγο η παρέτηση της Liverpool, σκόρερ ο Μπα. Που είχε πετύχει για τον γκολ όταν εκλείστρεσε ο Steven Gerrard με την Chelsea. Εντάξει. Λοιπόν, ο Ραπτόπουλος δεν υπάρχει, είναι ηθοποιός. Καλησπέρα από Άγγελος Βέν, Γερμανία. Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλησπέρα σε όλους τους αλιάριδες. Στην Ελλάδα δεν θα την επηρεάσει το καθολικό lockdown που έρχεται, καθώς όλοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Καλό. Καλό. Να είσαι καλά, μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Για να επιδιώξουμε να ανοίξουμε και με... Έλα! Έλα, μπορείς. Έλα, κάτσε να σε γυρίσω εδώ. Να σε βάλω στη μεριά σου εδώ. Στη μεριά σου. Λοιπόν. Μεριά σου, ποιον έχεις σήμερα. Ε. Ποιον έχεις. Βλέπω τώρα εδώ το τραμ. Βλέπω, τα βλέπω εδώ πέρα. Βλέπεις το τραμ. Βλέπω το τραμ εδώ πέρα και... Τραμ. Εντάξει, δύο πολιτείες είναι. Το τάπερ, Βασίλη. Δύο πολιτείες, Βασίλη. Είναι... Και... Ποιες είναι οι πολιτείες. Και μία, δύο. Βαρσιβάνια, και ήταν όπως την είπε. Ναι, η Βαρσιβάνια. Η Βαρσιβάνια. Ποια είναι η Βαρσιλβάνια, μωρέ. Βαρσιλβάνια. Ναι, αυτοί εδώ δύο πολιτείες που θα κρίνουν τον πρόεδρο για να πάρει το... και να ξαναγίνει. Αλλά να πάρει να ξαναγίνει. Δεν βλέπω. Καλά βλέπω. Ναι. Καταρχήν, είμαστε έτοιμοι. Εδώ είμαστε, βέβαια, αγόρι βέβαια, μου. Βέβαια. Αγόρι μου. Να χαιρετήσω το chat, έχω εξαιρεστεί, έχω γίνει, κοίταξε τώρα, έχω γίνει ξοχό. Και εγώ σήμερα ξέρω. Και να πω κιόλας λίγο το chat. Γιατί βγαίνουμε λίγο διαφορετικά, βγαίνω τώρα εγώ. Ενώ γιατί η κάμερα που είχα το tablet έπαθε λίγο πρόβλημα. Και τώρα κάνω μόνο εγώ σας βλέπω. Και καλά να χαρακτηρίσω τον Βασίλη που κάνει με τρόπους και με αυτά εδώ. Και πάμε, τι θέματα έχουμε. Βάξιμα. Α, λοιπόν, ωραία. Θα έχουμε αμερικανικές εκλογές, Μιχάλη. Okay. Θέλουμε και τη γνώμη σου και τι υποστηρίζεις και τα λοιπά. Για την πολιτεία που λες, για την πολιτεία που λες, μας λέει κάποιος για Φλόριδα. Είναι και η Φλόριδα και η Βαξεβάνια. Η Φλόριδα έχει και ίδια χαρακτηριστικά με τη δικιά μας τη Φλόρινα, να ξέρεις. Άσε αυτό εδώ πέρα, εντάξει, έχει Ισπανόφιλους. Ισπανόφιλους έχει. Έχει Ισπανόφιλους. Υποστηρίζουν τον Τραμπ. Έχει πάρει ένα μαύρο και ο Μεξικανός. Με τόση πανδημία. 200.000 θανάτους. Με ανεργία. Με τώρα και το ψηφίζουν. Εσύ δηλαδή δεν είσαι υπέρ του Τραμπ. Το Τραμπ τον είχα στην αρχή που ήταν να κάνει το τείχος τα σύνορα που ήταν με το Μεξικό. Εκεί. Α, εκεί τον υποστήριζες. Ήσουν υποστηρικτής. Ναι, δεν μου λες, περίμενε.
Λες τον υποστήριζες όταν ήταν να κάνει το τείχος. Μήπως σου είχε τάξει την εργολαβία του έργου του τείχους του Μεξικού, ρε κουφάλα, γι' αυτό. Έχεις τέτοια μυστικά και δεν μας τα λες. Μήπως ήταν να σου δώσει την εργολαβία από το τείχος με το Μεξικό ο Τραμπ. Γι' αυτό τον υποστήριζες, ρε κουφάλα. Λες γιατί τον υποστήριζες τότε με το τείχος του Μεξικού, γι' αυτό. Με το 260, 260 χιλιόμετρα είναι τείχος. Καταλαβαίνεις. Υπήρχε τέτοια πρόταση στα σκαριά ή όχι? Όχι ρε, εγώ έτσι. Α, εντάξει. Πώς σου λέτε. Αν σου έκανε πρόταση ο Τραμπ... Να δουλέψεις και εσύ. Να δουλέψεις και εσύ. Αν σου έκανε πρόταση ρε παιδί, με ερχότανε πρόταση να πας να δουλέψεις εργάτης. Με καλό μεροκάματο για το τείχος. Θα πήγαινες. Βέβαια. Εδώ ρε, έχω τώρα με την πανδημία αυτό, δεν μπορώ να κατέβω στην Κύπρο γιατί έχω ένα από εδώ που είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει 8 μήνες και κατέβει στην Κύπρο και δουλεύει σε μια εταιρεία που σηκώνει πολυκατοικίες. Δημόσια, παίρνει δευτεία έργα. Κόπεδα, ρε παιδί, σηκώνει μια εταιρεία, είναι στο οικόπεδο και σηκώνει τετραώρο, πεντάωρο. 90 ευρώ παίρνει. 90 ευρώ. Ωραία. Θέλουμε Κυριακή Φωτιάδη αντί για μαρμίτα να αναλύσει τις αμερικανικές εκλογές. Και Φιλαδέλφια είναι όπως η νέα Φιλαδέλφια, λέει ο Χατζηνάκος. Αλλά θέλω να πω και κάτι, ένα περίπλοκο σύστημα έχουν αυτοί. Για πες λίγο, καταρχήν Μιχάλη, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείς αυτά και ο κόσμος είναι μπερδεμένος και μοιάζουν οι εκλογές της Αμερικής σαν εκείνες που είχαμε το 2000 εδώ με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που πανηγυρίζαν και οι δύο. Ναι. Έχει να γίνει το ίδιο έργο. Ένας είναι αυτός και ένας είναι ο Νίξον. Το 1970, αν το θυμάται κανένα. Που είχε γίνει με τον Γκολ Γκέι. Κάτσε, όπα, με τον Νίξον λες. Με τον Νίξον λες. Ναι, ο χειρότερος πρόεδρος αυτός. Περίμενε, το σκάνδαλο πώς λεγότανε. Πώς λεγόταν το σκάνδαλο. Γκολ Γκέι. Γκολ Γκέι, να τα ακούσει ο κόσμος. Γκολ Γκέι. Αυτό, Γκολ Γκέι. Γκολ Γκέι. Γκολ Γκέι. Από εκεί βγήκε η οδοντόκρεμα. Με το Νίξον. Το περίφημο... Α, το θυμούνται, είδες. Όλοι Colgate στέλνουν, το θυμούνται όλοι. Ναι, είδες. Αυτό είναι οι δυο χειρότεροι πρόεδροι. Πώς γίνεται τώρα δηλαδή, να έχει 200.000 θανάτους με την πανδημία και να έχει ανεργία και να το στηρίζει. Και να έχει βάσκους. Δηλαδή Ισπανόφωνο, δηλαδή Ισπανοί που έχουν μεγαλώσει εκεί. Δηλαδή εμείς είμαστε τώρα στην Αμερική, δεν ξέρω τώρα. Αν είναι ο τέτοιος, πες τον Βλοκ, και είναι μέσω chat και μας πει πόσο πληθυσμό έχει η ομογένεια. Πόσο είναι, 5 εκατομμύρια, 6. Οι Έλληνες είναι πάρα πολλοί, πολλά εκατομμύρια. Ναι, έχει πάρα πολλούς. Ναι. Ναι, και τι θες να πεις, Μιχάλη, ναι, τι, να κάνουν τι η ομογένεια. Mm. Δεν ξέρω τι έκανε τώρα, Τραμπ ή τον Μπάιντερ έβγαλε. Γιατί τώρα εδώ πέρα είναι και τα ελληνικά. Μάλλον πιο πολύ με τον Μπάιντερ πρέπει να είναι η ομογένεια. Αυτό λέω. Γιατί ο Μπάιντερ τον είπε, ξέρεις εγώ άμα βγω, δεν σε βλέπω και καλά τον είπε τον Ερντογάν. Αλλά είναι ψήφο με ψήφο. Λίγο μεγάλος δεν είναι ρε εσύ ο Μπάιντερ, τον βλέπω 77 χρονών είναι ρε. Να σου πω κάτι, η χειρότερη... Το χειρότερο που μου βγάλανε οι δημοκρατικοί δεν είναι το Biden. Ναι. Το χειρότερο, πέρα από τον Ομπάμα, κανένα άλλο δεν έβγαλε. Κάναν τη Χίλαρη Κλίντον που ήταν... Αλήθειες λέει, Ναι. Αλήθειες λέει. Ναι. Πέρα από τον Ομπάμα δεν ξαναβγήκε. Ο Πορφυρός ρωτάει αυτό που το ρωτάω εδώ και 5,5 αιώνες. Μιχάλη, επειδή λέει είμαι άσχετος, μπορεί ο Φωτιάδης να μου εξηγήσει την διαφορά δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων, μιας και ρεπούμπλικα σημαίνει δημοκρατία. Και τώρα έτσι το κάνουν το σύστημα, ξέρω εγώ, όταν να λέτε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, κάπως έτσι. Ναι, είναι άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο Νέα Δημοκρατία όμως. Ναι, παιδί μου, έτσι έχουν αυτοί εδώ πέρα, τώρα εγώ αυτό δεν θα σου πω. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Θεωρούνται οι δημοκρατικοί εντός εισαγωγικών πιο αριστεροί. Ίσως κάτι τέτοιο μου βγάζει. Δημοκρατική κάπως ναι. Δηλαδή, αν μου έλεγες Νέα Δημοκρατία Πασόκ,
Θα σου έλεγα Νέα Δημοκρατία Ρεπουμπλικάνη και Δημοκρατική Πασόκα. Έτσι θα το είχα στο μυαλό μου. Κάπως έτσι. Θέλω να πω και κάτι. Δηλαδή, πώς πήγε ο Τσίπρας τότε που πήγε στο Τραμπ και πάει το 18. Ναι. Πού πήγε, ρε. Εντάξει, και πιο πολύ εδώ έβλεπα ότι γέρνει προς το αριστερά. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, Φωτιάδη, οι Ισπανοί χρησιμοποιούν Colgate, ρωτάει ο Νίκ. Εντάξει, 5 λεπτά έχασε λίγο. Άσκα τώρα βγήκε, ναι, ναι. Τι λέει τώρα αυτό. Λέ... Απλά θέλω να σου πω, πέρα από το Δίξο και αυτό εδώ που είναι τώρα με το Τραμπ, έστωσε ένα πρόεδρο μετά από τον Νίξο και μετά να έχει γίνει τέτοιο πράγμα με 200.000 τέτοιο. Καταρχήν, ο Νίξο και φτάνουμε το Βιετνάμ, αν θυμάστε. Ναι. Αν θυμάστε. Αν είχε στείλει το στρατό, η κόρια που ήταν. Αλλά δεν κράτησε πολύ, 2 χρόνια. 2 χρόνια ήταν. Αν μα πει κανένα από το Τσάδι ή από την Αμερική, 2 χρόνια κάτσε. Μετά φυλακή βέβαια πήγε. Καστήρια και ιστορία. Και πήγε κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι τώρα, κάποιο άλλο μέσα από την κυβέρνηση αυτό, για κάπω καλύτερα να είναι τα πράγματα. Πρώτη φορά που ο Φωτιάδης δεν μπορεί να φάει γλέντι για αυτά που λέει. Σωστό. Άλλο πουμπλικάνοι και άλλο δημοκρατικοί. Ρεπουμπλικάνοι και δημοκράτες είναι τα δύο φτερά του ίδιου πουλιού. Ονόματι καπιταλισμός. Λέει ο Μέχρης Παστανέβρα. Σωστός. Nick the Greek. Να σας δώσω το κινητό, λέει, το κινητό μου, να με καλέσετε όταν κλείσει ο Φωτιάδης για να ξαναμπω. Λοιπόν, Zenit Lazio είναι στο 0-0. Λοιπόν, κάτι που ήθελες να το ρωτήσεις και τον Μιχάλη. Λοιπόν, άκουσε λίγο προσεκτικά, Μιχάλη, το άκουσε το περιστατικό που είπε πριν ο Μάριος. Έβλεπες πριν την εκπομπή. Πώς να τη δω, δεν έχω κινητό. Α, δεν έχεις δεύτερο. Ωραία. Δεν έχω αυτό, άρα τι πρόβλημα. Έχουμε δύο πράγματα πολύ σημαντικά που θέλουμε να σχολιάσεις. Ένα είναι αυτό, το πρώτο είναι αυτό εδώ που θα σου διαβάσει τώρα ο Ασλαμάς. Ο Πλαουγκάνα λέει η πολιτεία του Φωτιάδη, η νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, Μιχάλη, δεν ξέρω αν το άκουσες. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε παντού αυτό πρώτη είδηση. Κατέλαβαν το πλοίο της Αγγελικής Φράγκου, Ελληνίδας εφοπλίστριας, η οποία ζει μόνιμα στο Λονδίνο, όπως και πιο πολλοί εφοπλιστές οι Έλληνες. Το κατέλαβαν Νιγηριανοί λαθρεπιβάτες. Πειρατές. Ναι, πειρατές. Νιγηριανοί πειρατές. Πειρατές. Στα. Ναι. Νότια Αφρική. Μπράβο. Οι Νιγηριανοί είναι Νότια Αφρική. Εκεί είναι το σημείο το που περνάει το. Ναι, όχι. Το πλοίο ήταν στα ανοιχτά της νήσου White που ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία. Δόθηκε εντολή λοιπόν και ενήργησε ομάδα κομάντος Βρετανών οι οποίοι χρειάστηκαν ακριβώς 7 λεπτά για να ανακτήσουν το πλοίο. Χωρίς κανέναν, ούτε καν μισό τραυματία, μόνο εχμαλώτους, τους Νιγηριανούς, και παρέδωσαν το πλοίο. Και πήρε και παντού, ας πούμε, πήραν τα εύσημα του Υπουργείου Βρετανικής Άμυνας, Δημόσιας Ασφάλειας κτλ. Το ανέφερα αυτό στη γειτονιά μου σε κάποιους ανθρώπους και κάποια παιδιά που είχαν υπηρετήσει, δεν ήξερα εγώ, είχαν υπηρετήσει κάποιες ειδικές δυνάμεις και είπανε ότι οι Έλληνες κομάντος, οι ελληνικές ειδικές δυνάμεις, μπορεί να έκαναν και πολύ πιο λίγο από τα 7 λεπτά που κάνανε οι Βρετανοί. Εσύ, με την εμπειρία που έχεις και είσαι μες στο χώρο, συμφωνείς με αυτό, το πιστεύεις? Και αν, ας πούμε, εσύ ήσουν σε μια ομάδα, ήσουν μια... Κατέβηκε με το ελικόπτερο, κατέβηκαν αυτοί, το σκηνή. Όχι, τα... με φουσκωτά σκάφη. Με φουσκωτά σκάφη. Τα φουσκωτά. Δεθήκαν στα σκηνιά, ξέρεις πως δέρονται αυτοί εδώ πέρα, με άγκυρες. Ναι. Με άγκυρες. Έχει μικρές άγκυρες, πετάει την άγκυρα και δένεται. Και κρατάει. Και ανεβαίνει ένας πάνω από το δέντρο. Με σκηνιά. Ναι. Κάτσε με άγκυρες, δένονται με σκηνιά με άγκυρες. Όχι ρε, έχει μπερκιά, όταν πετάει, γιατί το γύρω γύρω έχει κάγκελα. Σκάφη δεν έχει κάγκελα, τι έχει πάνω. Ναι. Τα πλάγια έχει συντεριές. Όταν τη ρίχνει την άγκυρα, γκαντζώνει η άγκυρα και μπορεί να ανεβεί αυτό. Άνετα. Καλά, ρε, που στη άγκυρα είναι βαρύ πράγμα, ρε. Όχι, μικρές άγκυρες. Μικρές. Α, τους γάντζους εννοείς, τους γάντζους. Ναι, σαν γάντζους άγκυρες. Α, μπράβο.
Μα λες και εσύ άγκυρες ρε που σου λες έχουν γύρω-γύρω άγκυρες, λέω πως θα είναι τα ανασήκω το ρε που. Τι άγκυρες είναι. Μα την άσυ έτσι πάνω, το πετάει πάνω. Και έτσι το βαγόνι. Ναι. Πάνε το στάχο στα αποσπατάει, με τους 7 αυτό που έχει πάνω στους σχηματικούς και κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Και αμολούνται και μετά πάνε και αν τα απόστα αυτή εδώ πέρα. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ναι, αγόρι μου, συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι οι Έλληνες θα χρειαζόταν πιο λίγο χρόνο από 7 λεπτά. Και αν ήσουν και... Πώς έρθει 6 λεπτά να ανέβει πάνω να κάνει, γιατί του χάρη, πρέπει να ήταν πόσα μέτρα ήταν το καράβι. Πόσο ήταν το καράβι, γιατί πέφτει μεγάλο, είναι τάγκερ, είναι τίποτα. Μεγάλο τάγκερ ήταν, μεγάλο τάγκερ είναι, βέ. 270 μέτρα ήταν, ωραία. Κάποιο χρόνο ήταν. Μάτια μου, ακούς τι σου λέω. Αυτοί κάνανε 7 λεπτά. 7 λεπτά, πόσο να κάνουν. Λένε κάποιοι ότι αν ήταν Έλληνες θα κάνανε λιγότερο. Και ότι έχουμε καλύτερες ειδικές δυνάμεις εμείς από τις μεγάλες Βρετανίες. Το λιμενικό, ρε, το λιμενικό με αυτούς. Άρα το δικό μας το λιμενικό είναι... Το λιμενικό δεν είναι... Ναι, παιδί μου, για τέτοιες περιπτώσεις έχουμε το λιμενικό είναι που κάνει για... άμα γίνεται τέτοιο. Για τις πειρατείες. Για τις πειρατείες. Ναι. Πώς έγινε το εμπόρεμα που γνωρίζετε εσείς, που είχε γίνει το ζυμάρ με το ελικόπτερο και κυνηγούσαν από πάνω, από Κέρκυρα, και έφτασε σχεδόν, τι να σου πω, ανοιχτά της Κέρκυρας και κυνηγούσαν από πάνω το ελικόπτερο, από κάτω το λιμενικό με το μουσκοτό και κυνηγούσαν. Ναι. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα μήνυμα. Ο Φωτιάδης μέσα σε 7 λεπτά θα προλάβαινε να το πάρει πίσω, να το παραδώσει και να το, και να το χάσει σε μογγόλους πειρατές. Σομαλούς, σομαλούς. Εκεί είναι ο Τζοβάν. Τζοβάν έχει γυρίσει την ταινία. Ο ποιος? Τζοβάν. Α, ο Τζοχάν. Ο Τζοχάν, ναι. Λοιπόν, ναι. Έστειλε και ένα μήνυμα εδώ ο Φούρναρης, λέει καλησπέρα αδέρφια, καλησπέρα αδερφέ Μάρε, Μιχάλη και Χατζινάκο. Με μπερδέψατε σήμερα που αρχίζετε πιο νωρίς. Άλλαξα το πρόγραμμα να προλάβω να δω τις 3 με 4 γκόμενες που έχω πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Να είσαι καλά, Φούρναρη. Ναι. Το λιμενικό Ελλάδος καλύτερο από τα SAS, λέει ο Νίκ. Στο λιμενικό είναι τα ΟΗ. Υπάρχουν, κοίταξε να δεις, κάποτε πριν 3 χρόνια έρθει στο ΜΑΒΑ και πληρωμένοι τα πηγαίνουν. Ζενίτ Λάτσιο 1-0. Μισθοφόροι. Ναι, μισθοφόροι. Το μήνα. Ναι, μισθοφόροι. Ναι. Ναι. Ήταν φίλος μου, ήταν φίλος μου, ήταν φίλος μου, συνοδεία σε πλοία. Ναι, γι' αυτό δεν ας πω. Αλλά εντάξει, άμα το έχεις μέσα σου και έχεις μέσα σου, γιατί τώρα μιλάμε αυτοί εδώ πέρα οι Ρουμανοί, με πολυβόλο πεντάρικαν επάνω σε κάτι. Ποιοι? Κάτι μάρκι, το πολυβόλο πεντάρικαν. Όχι, ποιοι το, οι Ομαλοί. Ναι, α. Επάνω είχαν πάνω στο σκάφος, είχαν πεντάρι και να μπορέσουν να το κοινοποιήσουν. Να κοινοποιήσουν το καράβι. Να γίνει κοινοποίηση. Ναι, σιγά για τις αυτές που όλα αυτά. Τι έγινε εκεί, τα γάμισες. Κοινοποιώ καράβι, τι σημαίνει. Όχι, κάνω γνωστή την πορεία του καραβιού. Α, εντάξει. Το κοινοποίησα. Γιατί δεν σε πήρανε εσένα, Μιχάλη, γιατί δεν σε πήρανε. Άλλο αυτό. Ναι, αλλά ήθελες να... Βρε, αγόρι μου, εννοείται. Τότε σε πληρώνουνε. Εσύ γιατί δεν πήγε, γιατί δεν σε πήρανε. Λες, πήγα να δώσω. Όχι, πήρα την
Εσύ τι νόμιζες είναι ρε φίλε, θα σε πάρουν έτσι, θα σε δίνουν το μήνα 3.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να το έχει μέσα σου, πρέπει να το έχει μέσα και το έχει εδώ, γιατί δεν είναι, γιατί άμα το δίνει μοντάς, εσύ, Μιχάλη, βλέπεις τώρα καταρχήν, εσύ μας βλέπεις από κάπου, έχεις και άλλο εξάρτημα, βλέπεις τώρα που μιλάμε. Όχι, βλέπω, βλέπω εγώ, εγώ έχω παρατηρά και εσύ βλέπω και εμένα. Α, εδώ, την πόρτα, εντάξει. Απλά μας έστειλε ο Χαριστάκης μία φοβερή εικόνα δική σου που έχεις βγάλει το Πανεπιστήμιο της Ζωής με το πτυχίο στο χέρι. Δεν ασχολείσαι με το Χαριστάκη. Δεν δίνουμε στο Χαριστάκη, σε κορυδεύει νομίζω, σε θεωρείς. Ναι, ναι, θα το αναρτήσουμε αυτό. Θα το αναρτήσουμε. Ο Τσομπανοτραβόλτα λέει ο Φωτιάδης δεν πήγε γιατί προφανώς ήθελε απολυτήριο δημοτικού. Και ο Ορφεάσκα λέει Φωτιάδη γίνε καλύτερα πειρατής και πάρε το όνομα Μπαρμπαφέλος. Εγώ ξέρω γιατί το λέω Μάρια, γιατί επειδή ήμουν εθνοφύλακα. Ναι. Ναι. Δεν τα έχω πετάξει. Από το Σεπτέμβριο το 10 μέχρι και το Μάρτιο, το Μάιο το 18, ναι. Υπηρεσίες. Ναι. Είχα χαρτιά. Άρα ναι. Είχε αυτό το πράγμα. Να περάσει από σχολή, να περάσει από επένδυση. Και νομίζω. Επειδή αυτά τα κοιτούσε στο Μάνεση, έτσι στο Μάνεση, ας πούμε, γιατί είχε με πειρατές με αυτούς ναι, που πηγαίναν να πειράζουν, αυτό είναι το πράγμα. Θέλω να πω το πω. Ναι. Στην επιχείρηση αυτή, ρωτάει εδώ πέρα και άτομο, αν εμιτήχες και εσύ, ήσουν σε μια ομάδα που έκανε ανακατάληψη του πλοίου, θα ήσουν από τους πρώτους που θα έμπαινε και πώς θα κινούσουν, τι θα έκανες, οι δύο πρώτες ενέργειες, βασικές. Πρώτες ενέργειες, ναι. Θα ανέβαινα στο πλοίο, θα κινούσα για από τις πουκαπόρτες που ανοίγουν, πάνω κάτω, τα μάτια θα ήταν σαν τον ραντάρ. Ναι. Έτσι θα πήγαινε. Κοιτάς, δεν είναι ανοίξει πόρτα. Μπορεί να είναι σε καμιά τρύπα μέσα που κάνει να βγάλει τα πτήρια, να κάνει. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα δηλαδή. Ναι. Εκεί και να φτάσει στο σημείο που θέλεις, πρέπει να είσαι εκεί, τα μάτια να είναι ραντάρ. Να κοιτάει, να αριστερά, πάνω, κάτω, έτσι. Ναι. Να κοιτάει, να μην σου δει τέτοιο. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται από μπροστά σου. Ηλίας Πάρες, ευχαριστούμε για το donation. Ευχαριστώ. Επειδή άκουσα πως ο Μάριος μας κατηγορούσε νωρίτερα, το κανάλι που ετοιμάζω θα ασχολείται με την ελληνική, αλβανική, σλαβόφωνη, ραπ και τραπ μουσική σκηνή μόνο στο Twitch. Ένα μόνο άτομο από το μαρμετικό σύμπαν θα έχει συμμετοχή με δική του εκπομπή. Ποιο άτομο θα είναι αυτό ρε Ηλία? Τι είσαι εγώ, τι αυτό το μαθαίνω. Βασίλη, αυτό είναι η Ηλία από το Παρίσι, είπε. Ναι. Αυτός εδώ είναι. Ναι. Τι θέλει τώρα, δηλαδή. Τι θέλει αυτός εδώ από την Ηλία. Λέει, επειδή εμείς πριν είπαμε ότι είναι απαράδεκτο να δοθεί εκπομπή Κυριακή στη θέση, είπε και ο Μάριος βέβαια, που είναι και χρόνια για τη Μαρμίτα. Κοίτα να δεις. Θέλω να μας πεις λίγο και τη γνώμη σου. Καθότι αυτή τη στιγμή μάλλον η Μαρμίτα της Κυριακής, επειδή δεν μπορεί να είναι ο Ραπτόπουλος, θα γίνει με κεντρικό παρουσιαστή το Φούρναρη και αυτό θεωρείται μεγάλο σκάνδαλο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου, Φωτιάδη. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, να επιτραπεί αυτό το πράγμα? Όχι. Καταρχήν δεν θα αφήσω εγώ. Έτσι και το κάνει αυτό, την άλλη μέρα θα το δει στα μανταλάκια. Στα μανταλάκια. Και έτσι και το κάνει και αυτό το πράγμα. Καταρχήν εγώ δύο χρόνια που είναι από το 17 και μαζί που είμαστε στο εγώ, ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα, να δείτε απόψε ότι πέφτει το κεντρικό. Μπράβο, μπράβο. Θέλω την... Είμαστε μια παρέα, εσείς.
εμένα, τι έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν ξέρω, αλλά δεν τα βγάζω έξω, το έχω πει πολλές φορές. Ναι. Τι έχει κάνει ο Στέφανος, τι έχει κάνει ο Μάριος, τι έχει κάνει ο Βασίλης, τι έχει κάνει ο Μουστής, ο Ραντόπουλος, αλλά είναι άτομο που δεν τα γίνει. Αλλά αυτή τη λέρα, για να κάθεις, να πάρει κοπή, για να καθίσει όπω σούστε τα κοινικά, έχω τι άλλο να σα πω. Ευχαριστούμε τον Θωμά από τη Βρέμη για τα beach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά. Θωτιάδη, άσε τον πόλεμο, δώσε μια διαδρομή με Μάριο Ράλε Ακρόπολης να γουστάρουμε. Ευχαριστούμε, Θωμά. Μιχάλη, το σκάνδαλο με τον Νίξον είναι Watergate. Watergate, ναι, ναι, Watergate. Ναι, είναι ένα πράγμα με. Με νερό. Με νερό, εκεί ήταν αυτό το πέρα. Ναι. Ήτανε Watergate, η πύλη του νερού. Η πύλη του νερού. Ναι. Το κτίριο λεγόταν έτσι, με το οποίο διέριξαν. Ναι. Ήτανε ο τελευταίος πρόεδρος, που ήταν το 74 που τελείωσε με, πες το Βιετνάμ. Κράτησε μια 15 χρόνια, 12 χρόνια κράτησε το πόλεμο. Ναι. Ήταν ο πρόεδρος. Ναι. Και μετά, γι' αυτό βλέπω τις λύσεις, έχω... Βλέπω και στην Αμερική, εντάξει, εντάξει, θέλει να ξέρω αγγλικά για αυτά, απλά μπαίνω μέσα και βλέπω, έχω τη σημεία του CNN. Ναι. Βλέπω, εντάξει, βλέπω μερικά πράγματα, αλλά βλέπω, ξέρω εγώ, που είναι τώρα στην Αμερική και είναι ρεπορτάζ. Στο Φωτιάδη σημαία της Ουρουγουάης να του βάλουμε, δεν καταλάβει, λέει, θα νομίζω ότι είναι ελληνική. Ευχαριστώ, Τσάσμπιτς, για μαρμίτα χωρίς σαλαμά και ράπ, να είσαι καλά. Ο παππούς μου λέει, έλεγε και τις κακιά σου σωλή, στα μαλλιά της στένε. Ναι. Watergate, ναι, με τον αέρα. Μιχάλη, στον πόλεμο του Βιετνάμ εσύ θα μπορούσες να επιβιώσεις. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Σε οποιοδήποτε πόλεμο, ρε φίλε, θα μπορούσε να επιβιώσει ο Φωτιάδης. Εντάξει, μόνο στο Βιετνάμ. Μπανάνες. Τι θα κάνεις? Μπανάνες, καρύδες. Ναι. Α, θα εννοείς θα έτρωγες μπανάνες και καρύδες. Ναι, θα έπαιρνες και τα φύλλα που είναι για να τα βάζεις εδώ και να κάνεις ρίστες, ιστορίες που έχει ρίστες. Θα έπαιρνες και έχει πολλά πράγματα. Τα έκανα και στον Εύρωπο επάνω. Όχι, τα έκανα το 2-2. 2-0. 2-0 η Μπασάκ. 2-0 η Μπασάκ σε χέρι τη United. Ωραία πράγματα. Στον Εύρω τι ακριβώς έκανες εκεί, στα σκηνάκια, ενώ είσαι ότι τα έτρωγες αυτά. Τα έκανες αυτά στον Εύρω, στη ζούγκλα στο Βιετνάμ, που χάθηκαν ζωές. Τι λες τώρα, πώς θα επιβίωνες τόσο εύκολα, πώς το λες έτσι εύκολα? Τι, για να πας για βόλτα, ρε εσύ πόλεμο στο Βιετνάμ, δηλαδή τι λες τώρα? Άγιο ήταν πόλεμο, άντε πολεμούσε. Ναι. Είσαι τώρα με 20-30 άτομα και προχωρά. Ναι. Τι θα κάνει να δει, θα έχει και ένα μαγειρί από πίσω για να. Σε λέει πώ αυτοσυντηρούνταν, α πούμε, τι θα έτρωγε. Θα έτρωγε χουρμάδε, μπανάνε. Καρύδε, τι άλλα έχει εκεί. Ναι, με την ησυχία σου, άκουσε, θα έτρωγε. Ναι, ρε φίλε. Θα σε αφήναν έτσι απλά, ναι. Θα έφερα τη χαζάρα και δεν κόβα. Τι άλλο να πάρει στην μέση να κάνει. Ναι. Το μόνο που μπορούσε να πάρει εκεί πέρα δεν ξέρω τώρα γιατί έχει παλαβό. Σκουλίκια. 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 Λοιπόν, η Λία από το Παρίσι. Ευχαριστούμε πολύ για τον donation. Το άτομο που θα έρθει σε εμάς δεν θα έχει εκπομπή πάνω σε δική σας. Αναγκαστικά άλλες εκπομπές θα πέσουν πάνω σε εσάς. Το πρόγραμμα θα είναι τετράωρο ανά ημέρα τουλάχιστον. Εμείς θα έχουμε άλλο ύφος και καθόλου ποδόσφαιρο. Ό,τι θέλεις, Χατς ή Μάρι, τα λέμε κλπ. Μάλιστα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ηλία. Αυτός είναι ο Ηλίας Παρίσι τώρα. Κάτσε, κάτσε, γιατί αυτός εδώ και αλλάζει κιόλα. Σήμερα τώρα σε λέει έτσι και άλλο θα τα πει αλλιώς. Λέω ότι θα κάνει άλλο κανάλι πάνω μας και θα. Λοιπόν, σε κράζει εδώ κόσμος, σε κράζει κόσμος. Οι Αμερικανοί καίγαν τα πάντα. Ποια μπανάνα και χρουμάδες θα έτρωγες, ρε φλάκα, ρωτάνε, λένε εδώ πέρα κάποιοι. Καλή δίκη. Με τη λαμπάλα, δηλαδή, δεν νομίζετε, θα είμαι όλα τη, με όλα τη, δεν κρατήσαμε. Με ποιαν την, με τι? Με λαμπάλα. Α, τον Απάλ, τον Νεπάλ. Γκόλ United. Μείωση United. Με την κεφαλιά του Μαρσιάλα, πολλά πράγματα. Και over και γκολ, μπαμ, μπαμ, στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι. 43 λεπτό, 2-1 με την κεφαλιά του Μαρσιάλ. Μιλάς για τη βόμβα Νεπάλ, έτσι? Που είχε βάλει και ο
Περίμενε. Σε ποιο πόλεμο, σε ποια χώρα έπεσε η πρώτη ναπάλμ? Πού τη ρίξαν οι Αμερικάνοι? Ιαπωνία. Όχι. Με απογοητεύεις. Απαντάει εδώ κόσμος, σε κράζει. Στο Γράμμο, Ελλάδα, Γράμμο, στην Ελλάδα, Χαϊβάνι, στον Εμφύλιο, εδώ στην Ελλάδα, στους αντάρτες. Το ρίξαν οι Αμερικάνοι. Τι? Τι? Η πρώτη ναπάλμ. Η πρώτη ναπάλμ έπεσε στην Ελλάδα στο Γράμμο. Δοκιμάστηκε. Από τον στρατηγό τον Αμερικανό που τον έπαιξε ο καθηγητής. Εγώ εμπιστεύομαι με τον Φωτιάδη πάντως σε αυτά. Βασίλη, έχονται 30. Επειδή ξέρω, γιατί τα F4 τα πάντω. Σωστό, αγαπημένο μου αεροσκάφος, ναι, αγαπημένο. Έχω βγει φωτογραφία στο αεροδρόμιο εδώ, στο αεροδρόμιο έχω βγει φωτογραφία. Είχα πάει φωτογραφίες, δεν θυμάμαι να βγει. Έχω βγει. Ναι. Και ήταν τα πρώτα και τα πάντω. Ναι. Και τα F4. Η βόμβα Νεπάλ και η βόμβα Θιβέτ. Αυτά τα ρίχνανε για να βρουν σε Βιετναμέζους. Σε ποια σημεία είναι. Γι' αυτό είναι. Γιατί όλο δάσος ήταν εκεί. Όλο με φίνικες, ιστορίες. Ναι. Που εσύ θα έκαβες μπανάνες και χουρμάδες. Εν κατακλείδε ρε παιδιά, το Βιετνάμ ήταν ωραίο περιβάλλον για πόλεμο. Είχες τις χουρμάδες σου, τις μπανάνες σου. Και έτρωγες εσύ, θα έτρωγες χουρμάδες και μπανάνες. Φωτιάδη, στο Βιετνάμ θα ήσουν, όχι στο ναυάγιο, όχι στο ναυαγό. Στα κομμούγια καημένε. Νομίζω και ο δάσκαλος λέει ο κακός από το Karate Kid πολέμησε στο Βιετνάμ. Είχε πολεμήσει, ναι, ο δάσκαλος του Karate Kid, ο Μίστερ Μιγιάγκη. Μίστερ Μιγιάγκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε ξανά τον Ηλία από το Παρίσι για το donation. Φωτιάδη λέει, εγώ πιστεύω θα ήσουν ιδεολογικός καθηγητής. Καθοδηγητής στους Βιετκόνγκ. Και μετά ίσως γινώσουν και αρχηγός τους. Αυτό μπορεί. Α, αυτό μπορεί. Θα ήσουν για ψηλά πράγματα εκεί. Λοιπόν, Μιχάλη, για να δω πόσο αντίληψη του πολέμου έχεις. Τι, σε ποια ειδικότητα αποκλείται να σε είχαν εσένα οι Αμερικάνοι αν είσαι στο στρατό τους? Με τίποτα, αποκλείεται. Δεν θα σου έδιναν με τίποτα τέτοιες αποστολές. Είχανε οι 9 στους 10 ήταν Μεξικάνοι και Πορτορικάνοι. Δηλαδή μικροκαμωμένοι. Ναι. Τι κάνανε αυτοί, πού τους βάζανε, τι αποστολές στο Βιετνάμ? Στο Βιετνάμ. Ναι. Είχαν αποστολή για να παίρνουν στο δάσος, να παίρνουν στο να ναι. Γραμμή. Ναι, όλα δάσος είναι. Πού, τι όμως. Εντάξει. Δεν θυμάμαι όλα εσύ, Μαρία, ρε Μαρία. Στις τρύπες, στις στοές. Στις στοές. Οι Μεξικάνοι μπαίναν στις στοές με κίνδυνο τη ζωή τους. Εννοείται, γιατί δεν χωρούσαν οι υψηλοί λευκοί Αμερικάνοι. Αυτό, εσύ δεν θα μπαίνεις με τίποτα. Κοντί. Ναι, στα τούνελ, ναι. Ναι, κοντί, μικροκαμωμένοι. Εντάξει. Ναι, αλλά κοίταξε οι Αμερικάνοι, δεν είχαν κάνει τούνελ. Άνετο θα ζούσε, η ελληνική απάντηση στο Forest Gump. Το φούρνο είναι σήμερα για την επιχείρηση. Να το δείτε. Με πέστο, με πετονιά, πατούσε την πετονιά. Θα λέγανε οι Βιετναμέζοι, τέτοιο φελό δεν έχουμε ξαναδεί. Πρέπει να το κάνουμε θέλω. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ο Φωτιάδης λέει είναι το δόλο. Στην Ιαπωνία έριξα να πάρουν και στην Ελλάδα ατομική ρε ζαγάρια. Το τσάτ καμιά φορά Φωτιάδη θέλει να τους βάζει τη δημοσιοθέση του γιατί ξεφεύγουν λίγο, ναι. Πού να χωρέσει η μύτη. Πρέπει να τους βάλεις εκεί στη σπηλιά να πούμε στο 30 να τους αρχίσεις. Γιατί... Πρώτα να μου άρεσε να το πατελεί που είναι, όταν αυτό να... Άμπρα. Όταν αυτό
Αυτό τώρα, ρε αυτό φίλε. Θέλω να το δω, sorry, για πολλοί κόσμοι. Θέλω καταρχήν την αντίδρασή σου, Φωτιάδη, αν διανοηθεί ο Φούρναρης την Κυριακή να γίνει κεντρικός παρουσιαστής στη Μαρμίτα. Χωρίς να είναι ο Ραπτόπουλος και να κάνει τον παρουσιαστή. Του Τριαντάφυλλο Μπουρσανίδη. Θέλω να μου πεις την αντίδρασή σου, πώς θα κινηθείς την άλλη μέρα, γιατί και εσύ σαν πανελίστας της Μαρμίτας είναι για σένα προς μήνυμα. Δεν είμαι έτσι, εγώ με σιγά βήματα. Με σιγά βήματα. Με σιγά βήματα, έτσι. Στην 20η μας αρασάκη. Αυτός έκανε αδέρφη του Άνεμι και έκανε στην κορφή και μετά πού και έφυγε από πίσω μεριά. Ναι. Ανέβη στην κορφή, έκασε, έκανε σαν τον Βούδα, έφυγε από πίσω μεριά. Έτσι. Γι' αυτό έχω το παλάμι εδώ. Έχω και ο παλάμι εδώ κάτω. Καμολοκέρδη. Παγιανός είναι. Τέλος πάντων, δεν θα σου πει εγώ. Ας κοιτάξει τώρα που έχει και με τη χείρα και όλα σέπατα και τα άλλα τα νέα. Α, τι γίνεται με τη χείρα. Αυτά τι είναι με τη χείρα, ρε, πείτε μας λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε, πούς, με τη χείρα, ρε, πούς, δηλαδή. Με τη χείρα. Καλά, ρε, Μιχάλη, να πω τώρα κάτι. Άμα η χείρα θέλει, αυτό τι φταίει. Το θεωρείς, ας πούμε... 27 χρόνια μεγαλύτερη ήταν, ρε. Α, με τέτοια χείρα. Δηλαδή η χείρα είναι 60. Ναι. Α, με τέτοια χείρα ο Φούρναρης. Μάλιστα. Ναι, τι νομίζω ότι είναι. Φρέσκα νέα. Αλλά δεν τον έχετε, ρε. Ο Παντελής είναι, πώς θα είναι, 32 χρονών ο Παντελής είναι, ρε. Α, Παντελής είναι 32. Ο Φωτιάδης, αν δεις το κατάλογο καμιάς πιτσαρίας, να λέει ατομική και να τους κάνει μήνυση, λέει ο Φέλος. Βιετναμέζικα κανό λα νου τσάι. Ποιος τα λέει αυτά για εμένα, λέει ο Χαριστάκης, ο Άγγελος Βεν. Ο Φωτιάδης ο Βιετνάμ θα ήταν πυροβολητής κατευθυνόμενων βλημάτων. Δεν θα άφηνε ρδελομπού για ρδελομπού. Μια χαρά θα περνούσε εκεί πέρα. Ναι, είχε ωραίες, είχε πολύ μπουρδέλα στο... Είχε πολύ, αλλά είχε πολύ αρρώστια. Ναι. Είναι έκτο. Ναι. Good morning, Vietnam! Good morning, Vietnam! Good morning, Vietnam! Τι ωραίες αυτές οι Αμερικανιές. Ρίξ' το άλλη μια φορά και θα σου το πω. Ποιος είναι ο ηθοποιός. Ρίξ' το μια φορά ακόμη. Πέθανε αυτός τώρα, έτσι, για 2 χρόνια. Πέθανε, έτσι, 3 χρόνια. Έτσι. Robin Williams. Robin Williams. Ειδικότητα Φωτιάδη σε πόλεμο. Βλήμα. Έβαλα και το μπουκάμισο καινούριο μπουκάμισο. Ναι, γεια. Άρε, μπορντό. Με γεια. Το πουκάμισο ανακύκλωση. Όχι, το κινητό λέω. Α, το κινητό, sorry. Ναι, κινητό. Να πάρει, πάρει. Ναι. Ναι, και μάλλη, τι έχει το τσαντιφές, γιατί αυτή τώρα είναι... Εσένα θα σου πήγαινε στο Βιετνάμ να είσαι πυροβολητής στο ελικόπτερο. Που ήταν ανοιχτά έξω. Με το 50, στο Χιούι, μπράβο. Θα σου πήγαινε αυτό. Θα σου πήγαινε. Θα μπορούσε. Θα με πήγαινε, αλλά δεν είμαστε πια καθόλου. Ναι. Άλλη γενιά με μεγάλο. Θα μπορούσε να καρτιθεί ή θα έπεφτε. Ρωτάω τώρα εγώ. Μήπω έπεφτε με του. Ε. Όχι. Θα κρατιώσουμε. Ευστέβε, ευχαριστούμε για το donation. Φωτιάδη, εγώ πιστεύω θα ήσουν ιδεολογικό. Τέτοιο το είχε πει αυτό. Ο Εύστεφ. Όπου θα ήσουν ιδεολογικό καθηγητή των ποιητών κλπ. Ναι, νόμιζα. Σε μπέρδεψα με τον Ηλία, φίλε Εύστεφ. Ευχαριστούμε γιατί ευχαρίστησα πάλι τον Ηλία. Να ξέρετε ένα πράγμα ότι στο Βιετνάμ, όχι στο Βιετνάμ, στην Ιδρύα Κορέα που έχει γίνει το 1965, υπάρχει το μνημείο Εύστεφ. Θα πήγαινε παρολίγο ο μπαμπάς μου στην Κορέα. Να σου πω και κάτι άλλο. Να στείλω το Βασίλη, υπάρχει ένα για τα κότα. Εδώ την έχω φτιάξει, την έχω εδώ κάτω εδώ και έχω ανέβει στο αστάντορο πλάτη. Την καφέτη. Έχω πει μέσα. Τα κότα, ε! Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι η ονομασία, ο κωδικός πώς είναι της Ντακότα. Δεν θυμάμαι, Μάρια, πώς είναι. Δεν το θυμάσαι. Ωραία Ντακότα. Θα κρατιόμουν από τις μπανανιές. Είχα μάθει γιατί ήταν συλλογή αυτός εδώ. Το αντένα αυτό που πέθανε. Κυριακού. Ο Κυριακού, ναι. Έχει συλλογή με τέτοια αρχμένα.
Ναι. Έχει ένα αεροπλάνο τώρα και δεν ξέρω πού του πήγε τη Δευτέρα και να πήγε το αεροπλάνο. Εσύ πολεμικά, άφησε ο Μήνου συλλογή με Κυριακή, ο σχορεμένο. Ένα είχα το σωματικό, λέει, και είναι λέει να πάρει ένα τέτοιο λέει, ο παντέλο του Κυριακού. Δεν τα κάνει. Άμα είχε κανένα παιδί από Αθήνα ή κανένα, δεν είχα ακούσει ένα να μου δώσει την αδυναμία. Ναι. Ναι, δεν ήξερα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να μην ξεχάσουμε άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε. Εδώ, Μάριε, δάσκαλος, 30 χρόνια ιστορία, 2 καταστήματα. Και τι φαίνεται εδώ πέρα, το καλύπτει αυτό. Με πού το δείχνω τώρα, τώρα πρέπει να το δείχνω. Εδώ, μπράβο. Όχι. Εδώ. Ναι, ναι, έτσι. Δάσκαλος, παιδιά, ο δάσκαλος στα Κάρβουνα, από το 1990 στην Παπάθη, 192 ζωγραφίζει πραγματικά τα πάντα στα Κάρβουνα, με ατελείωτα καλούδια, ανοίγω το κατάλογο, είναι όλα αυτά, τα πάντα υπάρχουν, σε ορεκτικά, σαλάτες, τεμάχια, σάντουιτς, μερίδες, τα πάντα. Και η ντιλιβεριά είναι το τηλέφωνο αυτό που βλέπετε, 2310-93-9031. Και φυσικά η καντίνα δάσκαλος για την πιο νότια και ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Μαρία Κάλλα, στη Νέα Παραλία, ντιλιβεριά 2310-888-005. Μέχρι τη μία η ώρα, delivery από τον δάσκαλο. Κάθε βράδυ. Τώρα και μέσα στον εγκλισμό. Εννοείται κανονικά. Έτσι. Δοκιμάστε και θα μας θυμηθείτε. Θα καταλάβετε. Ειδικά και αύριο την ώρα του αγώνα. Έτσι. Έτσι. Να πούμε αύριο θα είμαστε κανονικά για τους αγώνες του Europa League. 10, κανονικά. Η ΑΕΚ με ποιο παίζει με τα ζόρια. Θα δούμε. Θα δούμε, ζόρια, θα δούμε παιδιά. Πάω σίγουρα τώρα ΑΕΚ λίγο ζόρια. ΑΕΚ ζόρια. Τώρα ζόρια ΑΕΚ. Μην μας κάνετε τέτοια γκαρία, ρε παιδιά. Εντάξει. Θα δούμε ΠΑΟΚ. Θα δούμε ΠΑΟΚ. Ο Φωτιάδης στην αρχαία Αίγυπτο θα μπέρδευε την Κλεοπάτρα με πουτάνα και θα την ρωτούσε πόσο πάει. Και το ρίχνει ο Νελής Κροκόδηλος. Δεν υπάρχει αυτό. Ήμουν χημικό εργαστήρα του στρατού, λέει ο Snow K. Άντε ρε. Πίσω από τον δάσκαλο, λέει ο Κοπανατζής. Αρχίζω και πιστεύω ότι ο Φωτιάδης είναι αποτυχημένο πείραμα, λέει, του Τσέρνομπιλ. Μην τα κάνεις αυτά ρε Μάρια, εκεί είμαστε λέει και σε διατροφή. Στο δάσκαλο, όσοι πάνε ειδικά στην καντίνα είναι για τρέξιμο, ξέρω άτομα που αλλάζουν μεριά. Φεύγουν για να αποφύγουν την καντίνα, κανονικά. Γιατί εκεί πέρα τελειώνει το τρέξιμο, ή το ποδήλατο, ή η πεζοπορία. Ο Φωτιάδης στην αρχαία Αίγυπτο, το διάβασα αυτό, όσο πάει και θα τον ρίγαν στους κοκόδηλους. Φαντάζεστε Φωτιάδη να προσπαθεί να κατευθύνει ελικόπτερο. Στου κλεισάκι αριστερά πατημένη. Μπότζα Κλαρισαίο. Μάριε, μία απορία. Με τι δικαιολογία βγαίνει. Α, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είναι λίγο θέμα μου. Για τσακωστά είναι θέμα λίγο. Δεν σα αφορά. Συγγνώμη. Δεν σα αφορά πώ βγαίνει και τέτοια. Κάνει την ευκοπή του. Τώρα, τι θα καθίσει τώρα να με υπολογίσει στον τάδρα. Εσεί ξέρετε να έχουμε μια παρέα. Δεν τι θέλετε. Τώρα υπολογίζει. Θα λέτε τώρα του Μάριε πώ ήρθε. Σωστό. Είμα, σωστό. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Ο Μέγκης σπάσει τα νεύρα λέει, ο Φωτιάδης σε πόλεμο θα είχε απορία. Γιατί η ατομική βόμβα σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είπα ρε λάθος έκανα, τι να πει πυρηνική βόμβα, είπα ατομική ρε. Το έκανα λάθος εγώ. Α, άλλο η πυρηνική, άλλο η ατομική, γιατί τα μπερδέψαμε. Όχι, λάθος έκανα. Α, εντάξει. Πυρηνική βόμβα, είπα ατομική. Εντάξει. Λοιπόν, Μπόσικο, ευχαριστούμε για τα beats. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Παιδιά. Η καλύτερη παρέα για Τετάρτη απόγευμα. Για όλα τα απογεύματα. Ξεκάθαρα. Yeah. Αύριο, παιδιά, κανονικά 8 πάνω στο μάτς του ΠΑΟΚ, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Φωτιάδης λέει θα ήταν ο Τσάρλι Σιν στο αποκάλυψη τώρα που πήγε να φάει τον Μάρλο Μπράντο. Ναι, για πλάκα. Το αποκάλυψη τώρα, το έχει δει η Φωτιάδη. Δεν το θυμάμαι, Μάρια, δεν. Πολλά, ρε, πως είναι το κορυφαία ταινία στον πλανήτη. 3,5 ώρες είναι το director Scott που πάει ο Τσάρλι Σιν. Ο Αμερικανικός στρατός δίνει εντολή να εξοντώσουν Αμερικανό ταγματάρχη. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πρέπει να κλείσουμε για να προλάβει και ο Μάριος να φύγει στην ώρα του, να αναφέρουμε για την δημοσκόπηση ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί μαντρώθηκε σπίτι ο Ραπτόπουλος, έχει κορονοϊό λέει το 65%. Πολλές ψήφοι, 500 άτομα ψήφισαν και.
Δεύτερη επιλογή. Τον κυνηγάνε παλιοί σουπεράδες 13%. Πάντως ο κορονοϊός μπροστά στο πολιτικό, έτσι. Άλλο θέμα υγείας 11%. Τον κυνηγάει απατημένος σύζυγος 6%. Και τον κυνηγάνε οι Ρουβίκονες μόνο 4%. Δεν το περίμενα, παιδιά, για Ρουβίκονες ιδίως περίμενα παραπάνω. Κάτι, εδώ ξέχασα κάτι άλλο. Τι? Ζωτοχείο τον κυνηγάει. Ναι, ναι, πατημένο σύζυγος. Λοιπόν, παιδιά, πριν σας αφήσουμε εννοείται, να μπείτε να γουστάρετε best of βιντεάκι με τον Ραπτόπουλο, ο οποίος λύνει τη σιωπή του σχετικά με γιατί βρίσκεται, ας πούμε, σπίτι του, και φυσικά ο καθένας βάζει τα συμπεράσματά του. marmita.pavla.sports.gr. Μπαίνετε να γουστάρετε το βιντεάκι τώρα που θα κλείσουμε. Επίσης, ποστάρουμε το βιντεάκι ως συνήθως, ως ήθισε, και στο chat στο YouTube και στο chat στο Twitch, για να το γουστάρετε τώρα που θα κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε ξανά Μπόσικος για τα beach. Σχόλιο και για τον αγώνα της Ομόνιας αύριο. Καλή επιτυχία, λέει, στον ΠΑΟΚ αύριο, φίλος μας ο Μπόσικος. Καλό προαίρετος. Επειδή εδώ πολύ ρωτάτε, ο Βασίλης, παιδιά, σήμερα ενημέρωσε από νωρίς. Αύριο κανονικά 8 είναι και το μάτσο ΠΑΟΚ. Ναι. Από εβδομάδα. Όποιες μέρες δεν έχει μπάλα, θα έχουμε με τον Μάριο 7 με 9 για να μπορέσει να. Τουλάχιστον να είναι πριν τις 9 που είναι η απαγόρευση. Έτσι, να μην το ζορίζει και ο Μάριος πολύ το θέμα. Αυτό. Αν αλλάζει κάτι, ενημερώνεστε, ας πούμε, έτσι. Μην θα ενημερώνεστε. Γιωσήφη, τεράστιο μήνυμα. Α, καμπάνα της Μαρμίτας, την πήρε ο Κοκακόλας. Mm. Κάπου θα τη χωρέσουμε, Κοκακόλα, ωραία, την περιμένουμε. Ευχαριστούμε, Γεώργιο Σελσίνη, λοιπόν, να είσαι καλά. Παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Τα λέμε αύριο για εκπομπή με σχολιασμό ΠΑΟΚ Αϊτχόφεν, έτσι. Α, βάλε αύριο δημοσκόπηση, μα θες. Αλλά είναι πάνω στο μάτς. Τι? Αν θέλουν Μαρμίτα με φούρνερ. Καλό. Έτσι. Λοιπόν, φύγαμε. Τα λέμε. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Έγινε, αγώ. Bye-bye. Bye-bye. Ναι.